Λοιπόν, με λίγο την... μακριά αυτή τη φορά, αλλά τι να κάνουμε τώρα, υποχρεώσεις. Έχουμε άρση ασυλίας σήμερα, οπότε πρέπει να είμαστε. Μάλιστα. Με την προσυμφωνία αυτή, την οποία ανακοίνωσε και το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Τσακαλώτος, τελειώνει η λιτότητα, κύριε Φάμελε? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος μια τέτοια εκτίμηση. Αυτό που τελειώνει είναι μια περίοδο αβεβαιότητας, η οποία είχε δημιουργηθεί από παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Ναι. Ενώ η χώρα μας ήταν έτοιμη από τον Νοέμβριο για να κλείσει τη συμφωνία και είχε σχεδιάσει και είχε υλοποιήσει την πληθώρα προγραμματισμένων μέτρων. Μπήκανε παράλογες απαιτήσεις. Χρειαστήκαμε περίπου 6 μήνες για να καυθούν με 2 αποφάσεις, η μία του Φεβρουαρίου και η μία του Απριλίου, για να επανέλθουμε σε ένα μηδενικό δημοσιονομικό ισοδύναμο και να μπορέσουμε, ένα μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, συγχωρέστε με, και να μπορέσουμε να κλείσουμε μία συμφωνία στα τεχνικά κλιμάκια, η οποία, όπως είδαμε από χθες, ανοίγει μια συζήτηση στην Ευρώπη για το θέμα του χρέους, ανοίγει μια συζήτηση για την ποσοτική χαλάρωση και σύμφωνα με τον κύριο Μοσκοβισή κλείνει μια σκοτεινή περίοδο λιτότητας της Ελλάδας. Εμείς λοιπόν περιμένουμε και δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή, μιας χώρας η οποία θα έχει ανάπτυξη και εργασία, εφόσον έχουμε πετύχει και τις πολιτικές συμφωνίες του της Ευρώπης. Είναι μια καλή συμφωνία δηλαδή, κύριε Φάμελα, από ό,τι μας λέτε, έτσι? Είναι μια καλή συμφωνία. Κοιτάξτε, είναι μια αναγκαία συμφωνία σε μια χώρα η οποία είχε χρεοκοπήσει από δάνεια των προηγούμενων κυβερνήσεων και από κακές πολιτικές, που χρειαστήκαμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και όχι μόνο η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να καλύψουμε παράλογες απαιτήσεις. Ήταν μια αναγκαία συμφωνία η οποία δίνει προοπτική στη χώρα. Και από αυτή λοιπόν την πλευρά ήταν μια συμφωνία που τη χρειαζόταν η χώρα μας. Εξάλλου νομίζω η πληθώρα των παραγωγικών τομέων της κοινωνίας αλλά και τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Φάμελε, είναι αναπτυξιακά, το είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, ή ηφαισιακά? Τα μέτρα που προβλέπονται. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να τελειώνω τις ερωτήσεις πριν κάνετε την επόμενη, τις απαντήσεις. Λέω λοιπόν ότι ήταν μια συμφωνία την οποία την κρίνουμε ως αναγκαία, γιατί και όλοι ζητούσαν να κλείσει, χωρίς βέβαια να προτείνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Και αναφέρομαι και στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία μας κατηγόρησαν γιατί δεν κλείνουμε τη συμφωνία, όταν κανείς δεν ανέλαβε, ούτε ακόμα και ο κύριος Σιμίτης, ούτε ο κύριος Τουρνάρας, να πει τίποτα για το ποιο είναι το δημοσιονομικό και κοινωνικό κόστος των μέτρων που ήθελε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ μέχρι τώρα να επιβληθούν στη χώρα. Τι είναι όμως το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα? Το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα δεν δημιουργεί περισσότερο αρνητικό κλίμα, αντιθέτως δίνει μια θετική πνοή λόγω του QE και του χρέους και μια θετική πνοή λόγω της προοπτικής. Όχι λόγω, αν θέλετε, καθαρών χρηματορών. Επιλύει ζητήματα στο φορολογικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη αντικαθιστά θέματα του αφορολόγητου με μείωση του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών, με μείωση του φόρου των οικοκυριών, με μείωση του φόρου του ένφια. Δίνει, μια θέλετε, ένα διαφορετικό φορολογικό μείγμα. Επί της ουσίας όμως δίνει στίγμα εξόδου. Δίνει στίγμα δημιουργίας εργασίας. Αυτό είναι πιο σημαντικό γιατί δεν υπάρχουν, αν θέλετε, συγκεκριμένα εργαλεία στο φορολογικό μείγμα τα οποία τροποποιούν το αναπτυξιακό προφίλ. Υπάρχουν όμως στο επίπεδο της προσέλκυσης επενδύσεων. Υπάρχουν στο επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δίνουν δυνατότητα και για ανάπτυξη. Επειδή μας είπατε τα πάρα πολύ ωραία αντίμετρα που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση αμέσως μετά το 2019, μπορείτε να μας προσδιορίσετε, κύριε Υπουργέ, τι χρειάζεται να κάνουμε για να λειτουργήσουν τα αντίμετρα? Γιατί είναι αυτό που μας περιγράφεται. Βεβαίως. Είναι το μετά. Το Βεβαίως. Πριν περιλαμβάνει 3,5% πλεώνασμα, για το οποίο πλεώνασμα να φτάσουμε στο 3,5% πρέπει να περικοπούν 2-3 συντάξεις, διαβάζω εγώ σήμερα, σε όλο τον τύπο, συμπολιτευόμενο και αντιπολιτευόμενο. 2-3 συντάξεις και το αφορολόγητο. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Ποιο είναι ψευδές? Για να μπορέσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε την πραγματικότητα, μάλιστα, γιατί από ό,τι φαίνεται από την δημοσιότητα πολλές φορές παραποιείται, ναι, ναι, τα μέτρα των μειώσεων στις συντάξεις μόνο στο 1 τρίτο αυτών και αν δεν κάνω λάθος 9% μεσοσταθμικά και όχι στις καινούργιες. Όπως και η τροποποίηση του φορολογητού δεν θα υλοποιηθούν πριν τα αντίμετρα, αλλά μαζί με αυτά. Άρα τίποτε δεν θα προηγηθεί των αντίμετρων, κανένα αρνητικό μέτρο και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να νομοθετηθεί αρνητικό μέτρο για το οποίο θα γνωστεί νωρίτερα. Για... Υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα του πλεονάσματος. Ποιο είναι το κριτήριο για να έχουμε τα θετικά μέτρα? Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε το 2016 και ίσως πιο ήπια. Δηλαδή, το 2016 ενώ πρέπει να έχουμε 0,5% πλεώνασμα, φτάσαμε στο 4. Τώρα από εδώ και μπρος, ενώ πρέπει να φτάνουμε μέχρι το 3-3,5, θα πρέπει να φτάνουμε μέχρι αυτό και όχι παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Αντιθέτως, θα υπάρχει δυνατότητα περισσότερων χρηματορών προς την πραγματική οικονομία και την κοινωνία. Δεν θα χρειαστεί να έχουμε δηλαδή το τόσο μεγάλο αποτέλεσμα του 2016. Και αυτό που χρειάζεται, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα πράγμα στη χώρα μας. Να δουλεύουμε με τιμιότητα. Γιατί αυτό που δεν είχαμε μέχρι τώρα στη χώρα ήταν ότι το προϊόν της εργασίας των Ελλήνων πήγαινε στα σκάνδαλα, στις λαμογές, στη Ρεμούλα, στις Οφσόρ, στην Οβάρτης, στη Siemens, στα δάνεια με αέρα. Και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά
και ο ιδιοκτήτης του σταθμού σας, ο οποίος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είπε ότι πράγματι υπήρχε αθέμετος ανταγωνισμός, δάνεια τα οποία δινόντουσαν χωρίς να αξίζουν, τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι ήταν γραφεία τύπου επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτή η Ελλάδα, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα θέμα για το πρεόνασμα. Κυβέρνηση είστε, κύριε Φάμελε, προχωρήστε όλα αυτά τα ζητήματα εκεί που πρέπει να προχωρήσουν. Αλλά μήπως αυτό που χρειάζεται στη χώρα. Που ήθελε να πει και ο κύριος Αλαφούζος δεν θα είχε πουθενά να τα πει. Τα είπε, τα έχει πει δημοσίως και τα είπε και στην Επιτροπή, όπως πολύ σωστά είπατε. Αλλά μήπως η χώρα χρειάζεται. Μισό λεπτό. Αρχικά να είστε καλά που αφήσατε τον κύριο Αλαφούζο να εκφραστεί. Ξεκινάμε από εκεί, επειδή αναφέρατε πολλές φορές το όνομα. Τώρα, για να υπάρχει τιμιότητα, κύριε Φάμελε, για να υπάρχει τιμιότητα, την οποία είπατε, αρχικώς πρέπει οι πολιτικοί που ξεκινούν, γιατί τα πάντα ξεκινούν από την πολιτική. Τι να κάνουμε τώρα, εσείς νομοθετείτε. Αρχικώς θα πρέπει οι πολιτικοί να λένε τις αλήθειες στο λαό. Από εκεί ξεκινάμε. Και ξέρετε ότι εγώ δύο χρόνια μαζί σας μόνο αυτό κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που μιλάτε για τα αντίμετρα, θα έχουν μεγάλες περικοπές. Και επειδή αναφερθήκατε και στους νέους συνταξιούχους, θέλω να σας πληροφορήσω ότι οι νέες συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι επιδόματα, αν δεν το ξέρετε. Γιατί θα επανυπολογιστούν. Να πάμε λιγάκι τώρα να συζητήσουμε και γι' αυτό. Στις νέες συντάξεις, καταρχήν, δεν πρέπει να δημιουργείται κινδυνολογία, γιατί συζητάμε για κάτι το οποίο θα γίνει μετά από δύο χρόνια και θα αφορά το 1 τρίτο των συντάξεων. Τα 2 τρίτα των συνταξιούχων και οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα μπουν σε αυτόν τον υπολογισμό. Για το 1 τρίτο των συνταξιούχων, οι οποίοι θα μπει σε συζήτηση το θέμα της προσωπικής διαφοράς, η μεσοσταθμική μείωση θα είναι 9%. Προφανώς χωρίς να συμπεριλάβουμε πιθανή αύξηση της εθνικής κυρίας σύνταξης που θα εξαρτάται από το ΑΕΠ και επίσης χωρίς να συμπεριλάβουμε τα ωφέλη τα οποία θα έχουν, παραδείγματος χάρη από τη μείωση του έμφυα ή από οποιοδήποτε άλλο φορολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα ακόμα και αυτό το 9%. Πρώτα απ' όλα με τη μείωση του κόστους φαρμάκων, με τη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων, θα έρθει να αποσβεστεί σε ένα ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι δική μας δουλειά να κρατήσουμε, όπως είπατε και εσείς, τον κανόνα της εργασίας και της τιμιότητας, για να έχουν και ωφέλη. Κύριε Φάμελε, μόνο σας το λέτε, τα μέτρα αφορούν όλους ή τους περισσότερους, ενώ τα αντίμετρα όχι. Όχι. Έτσι θεωρώ δεν είναι. Ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα αφορούν όλους. Υπάρχει μια αλλαγή του μείγματος. Παραδείγματος χάρη, πέστε μου ποιον δεν αφορά η μείωση του φορολογικού συντελεστή, ο οποίος θα πάει στο 20%. Ποιον δεν αφορά η μείωση του έμφυα. Πέστε μου εσείς, κάποιον δεν έχει σπίτι. Ωραία. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή, γιατί όποιος δεν έχει σπίτι, μπορώ να σας πω πάρα πολύ απλά ότι θα μπει στην επιδότηση ενοικίου. Άρα και αυτός ωφελείται τα μέτρα. Μην προσπαθείτε να κάνετε μια αντιπολίτευση η οποία είναι στήρα. Προσπαθήστε να συμβάλλετε και εσείς σε μια δημιουργική Ελλάδα. Κύριε Φάμελε, δεν είναι δουλειά μας. Ακούστε μας λίγο. Η δουλειά σας είναι να κάνετε έρευνα. Η δουλειά είναι να κάνουμε ερωτήσεις. Βρείτε από την έρευνα όμως τις οποίες. Δεν μας απαντάτε όπως θέλετε και ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Και οι ερωτήσεις κρίνονται επίσης. Οι ερωτήσεις κρίνονται επίσης όπως κρίνονται και οι απαντήσεις. Είναι γραμμένα, κύριε Κούτρα, όλα στις συμφωνίες. Ναι, το ξέρω, τα έχω πάρει όλα. Εγώ είμαι διαβασμένος, κύριε Φάμελε. Πρέπει να σας πω. Δυστυχώς τα διαβάζω τα μνημόνια. Δεν με βγάλατε προφανώς για να δούμε ποιος είναι πιο διαβασμένος. Όχι, αυτό λέω. Όχι. Αλλά να πάρουμε απαντήσεις όμως. Ξεχνάτε ένα κρίσιμο πράγμα. Το 2016, σύμφωνα με εσάς και με τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, φάγαμε ένα πλεόνασμα 4% στο κεφάλι, ενώ η κυβέρνηση ήταν να κάνει 0,5. Και μπράβο στην κυβέρνηση που κατάφερε να μας υπερφορολογήσει. Αλλά πρέπει να φτάσουμε σε πλεόνασμα 3,5% και το 18 και το 19 και το 20 και το 21. Ωραία. Να πούμε λιγάκι δύο πράγματα. Πρώτον. Ναι. Θα μας υπερφορολογήσετε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει επιλογή την υπερφορολόγηση. Αντίθετα, η επιστολή του κ. Τσακαλώτου προς τους θεσμούς, η οποία έγινε τον Ιανουάριο, ξεκαθάρισε ότι τα πλεονάσματα της χωνοσμίας μας θα κατευθύνονται για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή και για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτοί οι οποίοι ήταν οπαδοί της υπερφορολόγησης ήταν η διαπραγματευτική ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών, δηλαδή ο κ. Σόιμπλε, ο κ. Ντάισεμπλουμ, οι οποίοι πιέζανε πάρα πολύ με το Δέλτα Νιτάφ τον Ιούλιο του 2015 να μην μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και να υπάρχει αύξηση προκαταβολής φόρου. Εμείς με την πρώτη ευκαιρία που βρήκαμε, το Μάιο του 2016, μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή για μισθωτούς και συνταξιούχους, αν δεν κάνω λάθος, το 22% και τώρα πάμε στο 20% για όλες τις
κοινωνικές κατηγορίες. Άρα λοιπόν, εμείς κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, το ακριβώς αντίθετο από την υπουργέ. Όχι, επιτρέψτε μου να πω ότι ναι. Γι' αυτό με βγάλατε για να μιλήσω, για να πειράξω. Δεν θέλω να πω γνώμη, να ρωτήσω θέλω. Ωραία. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακριβώς διαφορετική κατεύθυνση από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, διότι θέλουμε να τροφοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία, όχι τα δάνεια με αέρα, και την πραγματική κοινωνία η οποία έχει ανάγκη. Το γραφείο προϋπολογισμού. Η δικιά μας γραμμή είναι μείωση των φορολογικών συντελεστών με αύξηση του πραγματικού προϊόντος και πραγματική εργασία. Αυτή είναι η πραγματική γραμμή. Λοιπόν, το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής έβγαλε την έκθεσή του χθες, την οποία κατά το παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ Πολάκης είχε χρησιμοποιήσει επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου και πιο πριν Παπαδήμος, ναι, Παπανδρέου κτλ. Την έκθεση αυτή ο κ. Τσίπρας. Και λέει ότι το 2017 η εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το από πού θα υπάρξουν τα μέτρα, για το 17 μιλάω, δεν μιλάω εγώ για το 18, είναι ότι θα είναι από 94% από αύξηση εσόδων και από περιστολή δαπανών 6%. Και χαρακτηρίζει όλη αυτή την ιστορία παγίδα λιτότητας, κύριε Φάμελε. Ωραία. Αυτό λοιπόν που δεν έχει γίνει απολύτως αντιληπτό είναι ότι το πλεώνασμα του 2016, το 4%, αλλά και η αύξηση εσόδων, όπως περιγράψατε και εσείς, που προγραμματίζουμε για το 2017, προκύπτει από ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο δεν φορολογούταν. Δηλαδή, φοροδιέφευγε πολύ απλά, αγαπητοί φίλοι. Ναι. Έκανε πλάτες στο παλιό πολιτικό σύστημα και κάποιοι δεν πληρώναν τους φόρους τους. Και κάτι το οποίο έχει αλλάξει από την πρώτη μέρα της δικής μας διακυβέρνησης. Γιατί το 2016, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχε η προκαταβολή φόρου που υπάρχει το 2017, για να μου πείτε ότι από εκεί προέκυψε το πλεώνασμα. Από πού λοιπόν προέκυψε το πλεώνασμα του 2016? Από την άγρια φορολόγηση. Πολύ απλά, γιατί όλα αυτά που κατηγορούσατε εσείς για άγρια φορολόγηση ήταν νόμος του 16, να σας θυμίσω λιγάκι, Μάιος, και θα εφαρμοστούν το 17. Ξεχάστε λοιπόν την άγρια φορολόγηση του 16, δεν ταιριάζει στο δικό σας σενάριο που είχαμε εμείς συζητήσει, εγώ και εσείς δηλαδή στο στούντιο, το Μάιο του 16, όταν νομοθετούσαμε για τον νόμο που είχε φορολογικό και ασφαλιστικό μαζί. Προέκυψε από την αύξηση των φορολογικών εσόδων το πλεώνασμα και γιατί επιτέλους αυτή η πολιτεία έχει δικαιοσύνη. Γιατί κάποιοι κάνανε πλάτες και δεν μαζεύανε τους φόρους. Πόσα λεφτά μαζέψατε από τους φόρους? Γιατί δεν υπήρχε. Από τη φοροδιαφυγή, πόσα λεφτά μαζέψατε? Δεν υπήρχε φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Πόσα λεφτά μαζέψατε? Αναστολή φορολόγησης κάθε χρόνο από την γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, εσόδων στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Και αυτό με τη δική μας κυβέρνηση για πρώτη φορά εφαρμόστηκε. Είναι ένα παράδειγμα, γιατί εδώ μου ζητάτε να δώσω την πολιτική κατεύθυνση. Προφανώς μπορεί να συζητήσετε, αν θέλετε, με τον Γενικό Γραμματέα της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων και με την κυρία Παπανάτσιου για τα νούμερα. Όμως σας λέω ειλικρινά, δεν είναι μόνο η φορολόγηση η οποία μπορεί να αποδώσει σε μια χώρα. Η εργασία και η τιμιότητα στη φορολογία μπορεί επίσης να αποδώσει. Αυτό μας έλειπε σαν χώρα. Και προφανώς θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε στο ίδιο πεζοδρόμιο. Θέλουμε να υπάρχει φορολόγηση τίμια. Θέλουμε να υπάρχει φοροεισφορά και όχι φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Και θέλουμε να μην υπάρχουν εκλογέ. Και όχι υπερφορολόγηση, κύριε Φάμελε. Και όχι υπερφορολόγηση. Μην κλέβετε τα λόγια του κ. Τσακαλώτου. Ο κ. Τσακαλώτος έστειλε στους θεσμούς αυτό από τον Ιανουάριο. Προφανώς και θέλουμε μείωση φορολογικών συντελεστών. Να κλέψω κάτι από τον κ. Τσακαλώτο, μια και το είπατε. Γι' αυτό και στα αντίθετα. Θα παραιτηθώ, είχε πει ο υπουργός σας. Ο υπουργός σας είχε πει θα παραιτηθώ αν πέσει το αφορολόγητο κάτω από τις 9%. Και φτάνει το αφορολόγητο 5.600. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς και συνδυάζεται. Επειδή μιλάμε για τιμιότητα και συμφωνία λόγων και πράξεων. Προφανώς εκτιμώ ότι δεν θέλετε να καλέσετε σε παρέτηση τον κύριο Τσακαλώτη. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο. Εκείνος το είπε. Μόνος του τα είπε. Ο ίδιος τα είχε πει. Προφανώς εμείς θέλουμε τον κύριο Τσακαλώτο σε αυτή τη θέση, όπως θέλουμε και αυτή την κυβέρνηση σε αυτή τη θέση, γιατί φαντάζεστε να τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Γεωργιάδη στη διαπραγμάτευση. Θα τα έχουν ξεπουλήσει όλα και άλλα τόσα, όπως λέει ο κύριο Άδωνη, που πολύ συχνά φιλοξενείται στα στούντια του Sky. Εγώ λοιπόν λέω ότι το αποτέλεσμα αυτή τη διαπραγμάτευση. Και εσείς δεν έχετε παράπονο. Όπως και εσείς, κύριε Φάμελε, όπως και εσείς. Ένα, απλώς λέω ότι το ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει... Μείωση του ένφια, μείωση του φορολογικού συντελεστή. Για τις οικογένειες, μείωση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες, μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Σε αυτά τα μέτρα η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί στο κοινοβούλιο. Θα ρωτήσουμε αμέσως μετά. Θα τοποθετηθεί, αυτό θα το περιμένουμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κύριε Φάμελε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλήσατε και για επιχειρηματίες, θέλω να σας ρωτήσω αν η τροπολογία της Παρασκευής ήταν φωτογραφική και κατηγορηθήκατε για την αξιωματική αντιπολίτευση για νέα διαπλοκή. Θέλετε να απαντήσω αν είναι φωτογραφική? Αναφέρομαι στο θέμα του κ. Σαββίδη, ναι. Ναι, επειδή έχει αντιδράσει και η αξιωματική αντιπολίτευση γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν ήταν απολύτως υποκριτική
και αντιεπιχειρηματική, θα έλεγα, η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε να κάνει μόνο με την εξυπηρέτηση των δικών της μικροκομματικών συμφερόντων. Και μάλιστα στο λέω αυτό ως βουλευτής Βορείου Ελλάδος, γιατί ήξερα τι παρακάλια έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στον κύριο Σαββίδη για να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Όπως ξέρω και τη μεγάλη πολιτική ευθύνη που είχε αυτή η κυβέρνηση και κεντρικά τη στελέχη που είχαν χρηματίσει και οι υπουργοί στην περιοχή της Ξάνθης που χρεώσαν την επιχείρηση αυτή εκ των υστέρων της πώλησής της με το κόστος του λαθρεμπορίου με το οποίο ακόμα βαρύνονται. Κανένα πρόστιμο δεν έχει σβήσει. Οι προηγούμενες διοικήσεις εξακολουθούν να βαρύνονται με πρόστιμα. Mm-hmm. Η νομοθέτηση η οποία έχει γίνει δεν αφορά μόνο τη ΣΕΚΑΠ, παραμένει για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αφορούν μεταβίβαση από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα και έχει να κάνει με πρόστιμα τα οποία αφορούν τις προηγούμενες διοικήσεις, παραμένουν, δεν διαγράφονται. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι φταίνε και περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτό. Όπως περιμένουμε και από τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει τις διοικήσεις οι οποίες χρεώθηκαν με το κόστος λαθρεμπορίου, γιατί ήταν δικές τις διοικήσεις. Εσείς τον παρακαλάτε προφανώς τώρα να πάρει κανένα κανάλι τον κύριο Σαββίδη? Όχι, εμείς παρακαλάμε να υπάρχει τίμια επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Παρακαλούμε τα κανάλια να έχουν άδεια που περιμένουμε να γίνει ο διαγωνισμός από το ΕΣΟΡΟΥ και περιμένουμε τα κανάλια να έχουν πλουραλισμό και όχι μονομερή εκπομπή. Είναι πρόσδεκτος ο κύριος Σαββίδης στο τηλεοπτικό στίβο για την κυβέρνηση? Σας είπα ότι εμείς περιμένουμε να δοθούν άδειες στα κανάλια και ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει με κριτήρια αντικειμενικά, χωρίς προγραμματισμένους υποψηφίους αλλά και χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να εισπράξει από το δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών συχνοτήτων και πρέπει να το διαχειριζόμαστε με το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης όπως πρέπει. Με τη φράση ποιο του κόμμα διαφωνεί με αυτό. Ένας επιχειρηματίας που εμπλέκεται με το δημόσιο με την έννοια ότι ο κύριος Σαββίδης μόλις αγόρασε τον Όλθ. Μπορεί να έχει τηλεοπτικό σταθμό? Οι ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν με τον νόμο ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη σχέση τη μετοχική του ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού με τον ιδιοκτήτη επιχειρήσεων θα ισχύουν για όλους. Καμία διάκριση για κανέναν. Η ισονομία είναι το δικό μας στοιχείο της πολιτικής, γι' αυτό και δεν έχουμε μεγάλους μπελάδες. Ένας κανόνας για όλους. Με τη φράση του κυρίου Σαββίδη ότι ο κύριος Τσίπρας μοιάζει με τον κύριο Πούτιν στη Βουλή, συμφωνείτε? Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Δεν νομίζω ότι ένας βουλευτής και ένας υπουργός σχολιάζει τις τοποθετήσεις της δημόσιας των προσώπων αυτών. Εγώ έχω τη δική μου άποψη για το τι είναι ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ και τι είναι η κυβέρνησή μας και είναι μια συλλογική υπόθεση η οποία έχει σαφέστατα προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά και πρέπει να ολοκληρώσει το έργο το οποίο έχει αναλάβει, γιατί η χώρα μας ήταν σε πολύ δύσκολη, τραγική, χρεοκοπημένη κατάσταση και πρέπει πράγματι στη χώρα μας να επιστρέψει και η εργασία και η δικαιοσύνη. Αυτό κάνουμε και θα το κάνουμε μέχρι το 2019. Γεια σας κύριε Φάμελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φάμελ. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε με την κυρία Σημακοπούλου.